Εδώ που φτάσαμε με την απίστευτα εξευτελιστική και εκβιαστική πρόταση των Ευρωπαίων, η λύση του δημοψηφίσματος είναι η μόνη ρεαλιστική. Επιτέλους, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε, υπεύθυνα. Ακόμα και η διαστρέβλωση του ερωτήματος που επιχειρείται αποδεικνύει ξεκάθαρα ποιες είναι οι προθέσεις τόσο εντός όσο και εκτός. Brexit ούτε τίθεται ούτε θα το ήθελα σε καμιά περίπτωση. Ανήκω σε εκείνους τους Ευρωπαίους αριστερούς που παλεύουν και θέλουν να παλέψουν για μια άλλη Ευρώπη, όσο ουτοπικό κι αν φαίνεται. Την Ευρώπη δεν θα τους την κάνουμε δώρο. Αυτό σημαίνει το όχι για μένα. Και κυρίως ας πάψουμε επιτέλους να φοβόμαστε. Τι άλλο χειρότερο μπορεί να συμβεί από αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια? Είναι πήγον να ξανακοιτάξουμε γύρω μας και πριν να είναι πολύ αργά ο φόβος να αλλάξει επιτέλους αποδέκτη. Άλλα μας απειλούν. Γιατί μια ολόκληρη ευρωπαϊκή και εσωτερική ακροδεξιά καραδοκή. Και τότε όχι μόνο να γράφουμε δεν θα μπορούμε πια, αλλά ούτε και να ζούμε.